φωτίσου ο ψώμεθα φως. Παρά τίνον το ελαιό σου της γίνος κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. In peace let us pray to the Lord. Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ανάλαγησον. For peace in the whole world, for the stability of God's holy churches, and for the oneness of all, let us pray to the Lord. Κύριε ανάλαγησον. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντεν αυτών του Κυρίου, δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιακώβου του Τίμιου Πρεσβυτερίου, της αχριστοδιακονίας πάντως του κλήρου και του λαού, του Κύριου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και έρεμο στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, for this city and parish, for every city and land, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord.
Ιερέας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε this city and parish, for every city and land, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Υπέρ πλέον των διπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. That we may be spared all affliction, wrath, danger, and want, let us pray to the Lord. Kyrie όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Παναγία Σοχρόνου περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαριάς με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς οι αλληλούς πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρεθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Lord our God, who is dominion and seeable, and whose glory is incomprehensible, whose mercy is infinite, whose love toward mankind is ineffable, do thou, thyself, O Master, and tender compassion, look down upon us and upon this holy temple, and grant us all those who pray with us thine abundant mercy and compassions. Τας ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριωσαν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάν. Χάος. Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Αντιλαβούσον όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας εχράντη υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνηση μα Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σαν το κράτος και σου εστί βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτε Κύριε Θεός ημών σου σου λόγος και μέσα την Αγίες σου, να σου αφώνω και πραγματικά. Σε αυτούς αντιδόξους εκ τη γυναίκα και
And keep us, O God, in your grace. Remember our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. Good and loving God, and to you we give glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and always and forever and ever. Amen. Αυτή η μέρα, Κύριε, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Εφρένε στο τα ουρανία, αγαλία στο τα επίγεια. Ότι επίσε κράτος, εν βραχίον η αυτού ο Κύριος, επάτησε το θάνατο τον θάνατο. Ερίστατο ημάς και παρέσχε το κόσμο το μεγαέλεο. Σοφία ορθή. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Ονειμασίε Θεού, ο Αναστάσε εκ νεκρών. Σαλόντασι,
κράτος εμπραχίων η αυτού, ο Κύριος επάντησε το θανάτο των θανάτων. Πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, εκκυλίας άδου ερίσα το ημάς, και παρέσκε το κόσμο το μεγά έλεος. Τους μάρτυρας Χριστούι κατεύσομεν πάντες, αυτή η γαρτήν ημών σωτηρίαν ετούντε, και πάντες προσεύθομεν προς αυτούς με τα πίστεως, ούτι βρίουσι των ιαμάτων την χάρη, ούτι φάλαγγας αποσοβούσι δαιμόνων ως φύλακες της πίστεως. Είπανε επιμονή Χριστούι πίσωπε, Εκατέρινα της Θείας και Πολιούχων Σίτα, την βοήθειαν ημών και αντίληψη, ότι επίμωσε λαμπρός τους κόψους των ασεβών του πνεύματος τη δύναμη, και γίνος μάρτης τεθήσα ετήτε πάση το μεγά ελεός. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου, και όσα εν βίω ημάρτων συγχωρήσω, δις γαράν αμάρτητος η μισή οδυναμένος, και της μεταστάση δούμε την ανάπαυση. Εν τη γέννηση την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν μητήρη υπάρχουσα τη ζωή, και τε πρεσβείε τε λυτρωμένη εκ θανάτου τα ψυχάσιμων. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνταν με σιτία προ τον ποιητή να μετάθετε. Μη παρήδεις αμαρτωλών δε ησεών φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, ταχύνων εις πρεσβείαν και σπέσον εις οικεσίαν η προστατεύουσα η Θεοτό και των τιμόντων σε. Let us pray to the Lord. For thou, God, art holy, and to thee we ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Holy God, who rest among thy saints, art glorified by the cherubim and praised by the seraphim of the first holy voice.
Worship by all hosts of heaven, thou who hast brought all things out of nothingness into being. Thou who hast created man in thine own image and likeness, and hast adorned him with all thy favors. Thou who givest to the supplicant wisdom and prudence, and did not neglect the sinner, but hast set forth the way of repentance unto salvation. Thou hast accounted us thy humble and unworthy servants, worthy to stand at this time before the glory of thy holy altar, and to bring to thee adoration and praise to thou, Master, accepting the mouth of us sinners. Praise holy him and visit us in the righteousness, forgive us of all transgression, voluntary and involuntary, sanctify our souls and bodies, and grant that we may worship thee in the holiness all the days of our life. Through the intercession of the holy Theotokos and of all the saints, who from the beginning of time have pleased thee, for thou art God and holy, unto thee ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and unto the age of ages. Amen. Agios athanatos, eleison ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμη. Τα έθνη κροτήσατε χείρας. Σοφία. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το αναγνωσμά. Προσχόμεν. Αδελφοί, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε την δικαιοσύνη ανθρώπινων λέγω, δια την ασθένεια της σαρκός ημών, ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών δούλα της ακαθαρσίας, και τη ανομία εις την ανομία ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη δικαιοσύνη. Εις αγιασμόν, ότε γάρ δούλη είτε της αμαρτίας, ελεύθερη είτε τη δικαιοσύνη. Τι ναού καρπών έχετε τότε, εφείς νυν επεσχύνθητε, το γάρ τέλος εκείνον θάνατος, νυνήν δε ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας. Δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπών ημών εις αγιασμόν το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Το γάρ οψώνια της αμαρτίας, θάνατος το δε χάρισμα του Θεού, ζωήν αιώνιον, εν Χριστώ Ιησού, το Κύριε. Let us be attentive.
Sing praises to our God, sing praises. Clap your hands, all you nations. Wisdom. The reading is from St. Paul's letter to the Romans. Let us be attentive. Brethren, having been set free from sin, you have become slaves of righteousness. I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once yielded your members to impurity and to greater and greater iniquity, so now yield your members to righteousness for sanctification. When you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But then what return did you get from the things of which you are now ashamed? The end of those things is death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the return you get is sanctification and its end, eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Peace be with you, the reader. Ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσε του πνεύματι σου. Εκ του κατά Μαθαίο Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξασι Κύριε, δόξασι. Το καιρό εκείνο εισερθόντι το Ιησού εις Καπερναού προσήρθε αυτό εκατόνταρχος παρακαλώ αυτό και λέγω Κύριο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δίνω βασανιζομένος και λέγει αυτό Ιησούς εγώ έρθω θεραπεύσω αυτό. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, Κύριε ουκή είμαι ικανός, ή να μου τη στέγεις έρθεις, αλλά μόνο είπε λόγο και η Αθήνη ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί, υπό εξουσία έχω υπ' αυτό, στρατιώτας και λέγω τούτο, πορευθείτε και πορεύετε, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου πίσω τούτο και πει. Ακούσαζε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε, τι ακολουθούσι. Αμή λέγω ημί, ουδέν το Ισραήλ, στο σεύτην πίστην εύρω. Λέγω δε ημί, ότι πολλοί από ανατολό και δυσμό, ύξουσιν και ανακληθήσονται, με τα Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ, εν τη βασιλεία των ουρανών, οι δέοι της βασιλείας εκπληθήσονται στο σκότος το εξώτερο. Εκεί έστω ο κλαϊθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατόνταρχο, είπαγε και ως επίστεψας γεννηθήτωσι, και οι άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. The reading is taken from the Holy Gospel according to St. Matthew. Let us be attentive. At that time, as Jesus entered Capernaum, a centurion came forward to him, beseeching him, saying, Lord, my servant is lying paralyzed at home in terrible distress. And he said to him, I will come and heal him. But the centurion answered him, Lord, I am not worthy to have you come under my roof,
But only say the word, and my servant will be healed. For I am a man under authority, with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my slave, do this, and he does it. When Jesus heard him, he marveled, and said to those who followed him, truly I say to you, not even in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west, and sit at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. There men will weep and gnash their teeth. And to the centurion Jesus said, go, be it done for you as you have believed. And the servant was healed at that very moment. Δόξα σοι, Κύριε. That being ever protected by thy power, to thee we may ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Bound with the desires and pleasures of the flesh, he is worthy to approach or draw near, or to serve thee, O King of glory, for to serve thee is great and awesome even to the heavenly powers. Yet through thine ineffable and boundless love toward mankind, thou didst unchangeably and immutably become man and served as our high priest, and as Lord of all, has committed to us the celebration of the liturgical and bloodless sacrifice. For thou alone, our Lord, our God, rulest over all things in heaven and earth, who art born on the throne of the cherubim, and our Lord of the seraphim, King of Israel, who alone art holy and rests among thy saints. Wherefore I implore thee, who alone art good and ready to listen, look down upon me, thy sinful servant, and cleanse my soul and my heart from an evil conscience, and enable me by the power of thy Holy Spirit, vessel of grace, and the priesthood to stand before this thy holy altar, and consecrate thy holy and immaculate body and precious blood. For to thee I come, having bowed my head, and beseech thee, turn not thy face away from me, neither reject among my children, and make me worthy, sinful, and worthy servant to send to offer these gifts unto thee. For thou art the offer, and accept the distributor of Christ our God, and to describe glory. Together, eternal Father, and everyone like you in spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Ita hiero vivis sicosconisum est, es obio triadin, desaiun in cursadunis, passantin biotikina pathori merimnan. Oh, no.
Συμφέροντες ψυχές ημών εν ειρήνη του κόσμου, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask the Lord. Παράσχου Κύριε. Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλή απολογία του επί του βήματος του βήματος του Χριστού, ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Remember your most holy, pure, and blessed and glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary. With all the saints, let us commit ourselves and one another in our whole life to Christ our God. Διό των εκτιμών του μονιανού σου Υιουμέθου, ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,
νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Αγαπήσομεν αλλήλους, εν αρμονή ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε, Κύριε, ισχύς μου, Στας θύρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον δήμας τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ θέμα της Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίζοντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμουν με τα δόξης, κρίζεν ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and he rose on the third day according to the Scriptures, and he ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets, in one holy, Catholic, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Πρόσχομεν την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Ελεών ειρήνης θυσία περάσεως. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father, the communion of the Holy Spirit, be with you all. Μετά του πνεύματος σου. Let us lift up our hearts. Έχομεν προς τον Κύριον. Let us give thanks.
thanks unto the Lord. Oxion Hosanna in this ipsis, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Hosanna in this ipsis. Λάβετε, φάγετε. Εστί το σώμα του επέριμον και πολλών ευκοινωμένων εις άφεσιν αμαρτιών. Take ye, this is my body, which for you is broken unto remission of sin. Be the ex aftu pandes. Τούτο έστι το αίμα μου, το δισκένης διαθήκης, το επέριμον και πελών ευκοινωμένων εις άφεσιν αμαρτιών. Drink from it, ye all. This is my blood of the New Testament, which for you and for many is shed unto remission of sins. Therefore, remembering this command of our Savior and all that he endured for us, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascension into heaven and sitting at the right hand, the second and glorious coming again. Κατά πάντα και δια πάντα. Again, we offer to thee this rational and bloodless worship. And we beseech thee and pray and supplicate thee, send down thy Holy Spirit upon us and upon these gifts here presented. Make this bread the precious body of thy Christ, and that which is in this cup the precious blood of thy Christ. Change ye them by the descent of the Holy Spirit. Amen. 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 They may be to those who receive them for the purification of the soul, for the remission of sins, for the fellowship of the Holy Spirit, for the fulfillment of the kingdom of heaven, and for the boldness to approach thee neither unto judgment nor unto condemnation. Again, we offer unto thee this reasonable worship for those who have fallen asleep in the faith, the forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and every righteous spirit made perfect in faith. Εξαιρετός της Παναγίας Αχνάνου, ευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Αξίον εστί νόσα λίθος, μακάρις ειν σε
Τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός Σιμών Ιακώβου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη ίσον εν ημονιά με κουμερεύοντα και ορθού του μούντο των λόγων της εις αληθείας. Και ο νέκασος κατεδιάνιαν έχει και πάντων και πασών. Ωραίες της Παρθέν εκ δεξιών του Παμβασιλέως, ως βασίλισσα του παντός, περιβεβλημένη Αθανασίας έγλη, αρθίσα μεταδόξης προς τα ουράνια. And grant that with one voice and one heart, we may glorify and praise your most honored majestic name, of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ shall be saints, let us again in peace pray to the Lord. For the precious gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord. God, have accepted him as holy and mystical altar in heaven, as an offering of spiritual fragrance, will in turn send down upon us in divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Kyrie eleison. Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με την Παναγία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτρι μόν, ο εντής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων, δώσ' μην σήμερον
και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε εμάς από το πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση. Τας πάω αρχές του θελός κέρια. Χάριτη και χτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσαι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσχομεν τα Αγία της Αγίης. Also, I believe that this is thy sacred body, and this thy precious blood. Therefore, we pray to thee, have mercy on us, and pardon our transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, both known and unknown, and make us worthy to partake of the sacred mysteries unto God, and the sins of eternal. Amen. Tremble, O mortal, behold the divine love, for it is a lighted coal burning the unworthy. It is God's body and defies and nourishes us, defies our soul and wondrously nourishes our mind. Not a festival, I'm rather bound to kiss off of you. It's cause my soul up to worship my conscience. O merciful Master, Lord Jesus Christ, our God, let not these holy gifts be for judgment through our unworthiness, but rather for purification and sanctification of our souls and bodies, and for our life to come. For it is good for us to cleave unto God and to place in the Lord a hope of salvation. Έτι μεταδίδωται με Τιμωθέο τον αξίων και παράγων του Δήμου και παράγιον. Σώμα εις άμψη μαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αμήν. Έτι μεταδίδωται με Τιμωθέο τον αξίων και παράγων του Δήμου και παράγιον. Αίμα εις άμψη μαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αμήν.
Aming Dwayu. Aming Dwayu Prevados. Aming Tutuch Leu. Believe, O Lord, and I confess that Thou art verily the Christ, the Son of the living God, who didst come into the world to save sinners, of whom I am the first. Also, I believe that this is Thy sacred body and this Thy precious blood. Therefore, I pray to Thee, have mercy on me and pardon my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, both known and unknown, and make me worthy to partake of Thy sacred mysteries unto the remission of sins and unto life eternal. Amen. Behold, I approach for Holy Communion. O Creator, burn me not as I partake. For Thou art fire which burns the unworthy. Wherefore do Thou cleanse me from every stain. Receive me today, O Son of God, as a partaker of Thy mystical feast. For I will not speak of the mystery to Thine enemies. I will not kiss Thee as did Judas. But as the thief I will confess Thee, Lord, remember me when Thou comest into Thy kingdom. Tremble, O mortal, beholding the divine blood. For it is as a lighted coal burning the unworthy. It is God's body, and deifieth and nourisheth me. It deifieth my soul, and wondrously nourisheth my mind. Thou hast smitten me with yearning, O Christ, and with Thy divine love Thou hast changed me. But do Thou burn away with spiritual fire my sins, and make me worthy to be filled with the joy of Thee, that rejoicing in Thy goodness I may magnify Thy two presences. Into the magnificence of Thy saints how shall I, the unworthy, enter? For should I also dare to enter the festal chamber, my robe betrays me, for it is not a festal garment, and I shall be bound and cast out by the angels. Cleanse my soul, O Lord, from pollution, and by Thy compassion save me. Φόβου Θεού πίσεως και αγάπης προσέλθετε with the fear of God, faith and love, draw near. Του δείπνου σου του μυστικού σημερών η έθαου κοινωνών με παράλαβε ου μη γόρ της εχθρήσου το μυστήριον είπαν ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας αλλώς ολιστής ομολογώσει μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Λαμβάνει η δούλη του Θεού, Ευαγγελία. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, ευλόγη του η Κύριε, ευλόγη
ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας πάσαν τα αποδόσεις αυτού. Επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκτορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και υπηρμή. Τον με επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένη. Γνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μη. Κατά τα σανομία σημών επίς εν ημείς, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω κεν ημείς. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως Κύριος το ελέος αυτού επί τους φοβουμένους αυτούς. Καθώς το απέχουσι ανατολέ αποδισμό εμακρύνε να κρυμώ τα σανομία σου. The servant of God. Ο κτήρι πατήριος, ο κτήρις εκύριος, τους φοβουμένους αυτός. Ανθρωπός, πασίχορτος, ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμας ήρθεν εν αυτόν και ο υπάρξει και ο επινώσεται επί των τόπων. Δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Σε ευλογήσον την κληρονομία σου, save, O God, your people,
and bless your inheritance. Είδομεν το φως το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, έδρομεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούν, αυτή γάρη μας εσώσε. Πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοί μετελαβώντες το Θείον Αγίον Ακράντων, αθανάτων επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Having prayed for a perfect holy peaceful and sinless day, let us commit ourselves and one another in our whole life to Christ our God. Ότι εσύ ο Υιός μας ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον. O Lord, bless those who praise you, sanctify those who trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church, sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power and do not forsake us who put our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to those in public service, to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming from you, the Father of lights. And to you we give glory, thanksgiving, and worship, the Father, Son, and Holy Spirit, now and always and forever and ever. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον Υιός του Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου τον Αγίον ο χορός εύρε πηγή τη ζωή και θύραν παραδείσου εύγω καγώ την οδόν δια της μετανοίας τον απόλολος πρόβατον εγώ ημί ανακάλεσε με σωτήν και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, ανάπασον ο Θεός τους δούλους σου, και κατάταξον αυτούς σε παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε, και οι δικαίοι εκλάψους είναι ως προστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπασον, παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The tribrilliance of the Godhead singleness, let us praise reverently chanting.
Holy are you, the beginningless Father, co-beginningless Son, and Holy Spirit. Shine upon us who in faith worship you, and deliver us all from the eternal fire. Αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, εις γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρίαν, δια σου ευρημέν παράδεισον, Θεότο και Αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός. Μετά τον Άγιο των δικαίων τεθεριωμένων τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον φύλατον αυτάς εις μακαρίαν ζωήν τι παράσι φιλάνθρωπε εις την κατάπαυσήν σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται αναπαύσον Κύριε και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. You are God who descended into Hades, and in the suffering of all who are in prison. O Savior, also rest the souls of these your servants. Αιώνας των αιώνων να μην ημών η Αγνή και Αχράντος Παρθένος η Θεόν Αφράστος Κύσσασα πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Have mercy on us, O God, according to your great goodness, we pray to you, and have mercy. Κύριε ελεησόν. Again, we pray for the repose of the soul of God's servants, Evangelos Christinas Presbyteras, Angelikis Parthenas, departed this life and the forgiveness of their sins, whether deliberate or unintended. That the Lord God will establish their souls where the righteous dwell, God's mercy is the kingdom of heaven. The remission of their sins, let us ask of Christ. Our immortal King and God. Let us pray to the Lord. O God of spirits and of all flesh, who has trampled down death, crushed the power of the devil, and granted life to your world, do yourself, O Lord, give rest to the souls of these your servants, Evangelos, Christina, Presbyteras, Angeliki, and Parthena, who have fallen asleep in a place of light, a place of green pasture, a place of repose, where there is no grief, sorrow, or mourning. Forgive every sin which they have committed in word or deed or thought, for your good God who loves mankind. For there is no one who lives and does not sin. Only you are without sin. Your righteousness is everlasting righteousness, and your word is truth.
κειμένων δούλων σου, Ευαγγέλου Χριστίνας Πρεσβυτέρας, Αγγελικής Παρθένας Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, σύ το ανάξου Πατρί και το Παναγίο και έγαθο και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκιαΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. May your memory be eternal, our brother and sisters, worthy be deemed happy to ever remember. Amen. Καρτίδεψες πάνσοφε την εκκλησίαν αυτού και ήθλησας άριστα, έσωσας τους εν σκότη της ενδουλομανίας, έγλυτος των θαυμάτων Κυριακή αθλοφόρε. Διό εν Παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μεγαλέο σου, δεόμεθα σου, ο Πάκωσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός Σιμών Ιακώβου και Πάσα Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δάμεθα υπέρ ελέους ο εις ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ερωνητών επιτρόπων, συνδρομητών και βηρετών του Αγίου Ναυτούτων και των δούλων σου Αναστασίας Χριστού Κωνσταντίνου, υγείας και σωτηρίας ημών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέμεθα υπέ τη διαφυλεκτήν την Αγίαν Εκκλησία και πόλη και κοινότητα ταύτη και πάσην πόλη και χώρα ειλούμι μου ψησμού κατά ποντισμού Κύριος Μαχαίρος επιδρομής άλλων φύλων εμφύλιο πολέμου και ευκύβιο θανάσου υπέ τη δεδομένη και ευδάκτων και νέσου των αγαθών και ποινότροπων Θεών ημών που αποστρέψει και εσκεδάσει πάσαν οργή και νόση του κάθημων κινουμένη. Ερίσσεσαι εμάς εκεί συγκεκριμένης ημίν δικαίας αυτού, απέλης και ερίσσεσαι ημάς. Έτι δόμεθα και υπέ του εις άκουσε Κύριον των Θεών ημών, φωνή συνδέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσε μακράν και ηλίος ηλίος η ενού ημίν δέσποτα
επί της αμαρτίας ημών, και λέησον ημάς ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Φαλάσσου ημών το Κύριο κλείνομε. Συ Κύριε. Most merciful Master, Lord Jesus Christ, our God, through the intercessions of our most pure Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, the prayers of the venerable and glorious prophet and forerunner, John the Baptist, of the holy, glorious, praiseworthy, and paramount among the apostles, Peter and Paul, and all the holy apostles of our holy God-bearing fathers, of our fathers among the saints, the great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom, of our fathers among the saints, Athanasios and Cyril and John the Almsgiver, patriarchs of Alexandria, of St. Nicholas, Bishop of Myra of Lycia, St. Spiridon of Trimithos and Nectarios of Pentapoleos, the wonder worker and the holy and glorious great martyrs, George the Victorious, Demetrius the Exhaler of Myrrh, Theodore of Tyre and Theodore the General, and Minos the wonder worker, of the priest martyrs Karalambos and Eleftherios, of the holy, glorious, and great women martyrs Thecla, Ma, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Fotini, Marina, Paraskevi, and Irene, all the venerable and godly ascetic fathers, and of the holy and righteous ancestors of the Lord Joachim and Anna, and all your saints, ευς προδέκτον ποιήσον την δέησιν ημών. Δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτυρίγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, λέησον ημάς και των κόσμων σου και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέημον Θεόν. Let's pray to the Lord. Kyrie eleison.
Lord Jesus Christ, our God, you blessed the 5 loaves in the wilderness and from them fed 5,000 people. Will you likewise bless these loaves, the wheat, the wine, and the oil, and multiply them in this city and parish and in all your world, and bless your faithful servants who will partake of them, for you bless and sanctify all things, O Christ our God. And to you we offer up glory, as to your Father who is everlasting, and your all-holy, good, and life-giving Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Λουσί ευτόχευσαν και πεινάσαν οι δεξιτούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθούς. Λουσί ευτόχευσαν και πεινάσαν οι δεξιτούντες στον Κύριον ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Λουσίε πτώχευσαν και πεινάσαν οι δεξιτούντες στον Κύριον ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Ευλογία Κύριου και Ελέος αυτού ετφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα Σύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ηλυθρός Θεός ημών, τες πρεσβείας της Πανακράντου και παραμομαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Παρανίων δυνάμινου σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμ προποστόλων, του Αναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ηλικών και μικρών δασκάλων, του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων Οδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίγων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνιης, των Αγίων Συσσός Ιωσίου του Μεγάλου, Αρχίπου Φιλίμονος και Ορνησίου, των Αποστόλων Λουκίας, Επιμάχου και Αλεξανδρίωνος, των Μαρτύρων Κυρίλου, Οσιομάρτυρος και πάντων των Αγίων Ελίσσης και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Διευχούν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Τριάσε, φυλάξε πάντες ημάς. Καλημέρα σας. Παναγία Θεότοκε των χρόνων τη Ανθρωπία.
Good morning. Please allow me to make the following announcements. First, on behalf of Father Timothy and myself, we'd like to welcome an old and dear friend of Panagias. We were very blessed to celebrate the liturgy together with Father Athanasios Pierre, and he will be available at coffee hour to greet him. I also like to remind everyone that our festival is coming up in a few weeks, July 26th and the 27th. Please get the word out that it's not on Labor Day, but on July 26th and 27th. And as always, we need volunteers. So if you're able to help volunteer, please contact the church office. Also this Friday, July 11th, we have an outing with the children. We are going to be going to the Chicago Sky basketball game at the Allstate Arena. Tuesday is the last day to register. Please contact the church office, and for more details on these events, you can look in the bulletin in front of you. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. You know, most every Sunday during the reading of the Gospel, the church tends to highlight the actions of a particular person and identifies him as someone we should aspire to be. Today is no different, beloved. Today, we celebrate the actions and faith of a man known only as the centurion. As the gospel relates, Jesus had entered Capernaum, a city known to be the most important city of the northern shore of the Sea of Galilee. Capernaum plays an especially important role in Christ's ministry. At least three of Jesus' disciples hail from that area, and it's a city where many miracles had taken place. Upon entering this important city, Jesus is approached by the centurion, who asks the Lord to heal his servant, who was lying paralyzed at home, and the gospel says, in terrible distress. Jesus responds by saying, I will quickly heal him. And then the gospel reading gets really interesting, for what happens next doesn't happen often in Christ's ministry. The centurion answers the Lord in a way that catches his attention. The centurion, because he believed in Jesus, says, Lord, I'm not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. To which Jesus says, truly, I say to you, not even in Israel have I found such faith. And shortly thereafter, the Lord heals the centurion's servant, and a great, majestic miracle takes place. My brothers and sisters in Christ, please allow me to highlight three important characteristics that the Lord admires about this person, characteristics that we too are to display in our lives. The first characteristic was that this person had a tremendous amount of faith in Jesus Christ. He didn't believe that Jesus would heal his servant. He knew it would happen. He knew it. And what's the difference between believing and knowing? As one young child said, to know is to believe, but with an exclamation mark at the end. This was the extent of this man's faith. The centurion believed in an exclamation mark sort of way. Here is a man who wasn't an Israelite, a man who didn't have an extensive knowledge of the Torah or the prophets, but a man who believed in Jesus. He couldn't recite the 50th Psalm, but he was someone that God noticed. The centurion's actions point out what we lack today here in America. You know, one of our tragic flaws today is that we Americans tend to approach faith the wrong way. We approach faith with the need to understand first. The phrase, I need to understand so that I can believe, is best representative of how we think. Simply put, Americans need to understand in order for them to believe.
And if that element of understanding isn't present, then we cannot possibly believe. But does this approach really lead to faith? Does it lead to miracles and healings? One of the things that many Orthodox Christians are grateful for in this generation is that over the past few decades, hundreds of Orthodox books have been published, books that discuss all facets of the faith, from the spiritual life to the holy canons to the ecumenical councils, history, the theology. We're blessed in this generation to have access to all types of information about this beautiful faith of ours. And yet, as we look at the actions of the centurion, one has to question if we have the right approach here in America. We have all this information at our disposal. We have all this information, but where is the transformation? And here I'd like to hearken back to our ancestors, beloved, of a generation or two back. How many of our ancestors, many who lived in villages or small towns, read books about their faith? Was there even enough materials available to make an educated decision accepting Christ as their Savior? The answer is that they didn't need to understand in order to believe. They didn't need mass amounts of material or information to believe. These things were not available to them, and yet, and forgive me for being critical here, I would go so far as to say that the faith they exhibited more closely resembled the centurion than the faith we exhibit today, with all the books and information at our disposal. Indeed, way too many people like to speak of Yahyaisms and tradition with a small t when they speak of their grandparents and great-grandparents, but they were people of great faith first and foremost. And while reading about the faith is great, if we read without the centurion's faith, we won't grow. The second characteristic the centurion shared was humility. As he beseeches the Lord, he says, "Lord, I am not worthy to have you come under my roof. Lord, I am not worthy." In a narcissistic, me-first world, how often do we hear the phrase, "I am not worthy"? Narcissists don't say, "I'm not worthy." They say the opposite. "I am entitled." And in prayer, they tell God what they want, but without the humility that gets God's attention. But the centurion had a different approach. He himself knew the Lord, and he knew himself. Listen to the wonderful words of St. Augustine, who says, "By viewing himself as unworthy, he showed himself worthy for Christ to come not merely into his house, but also into his heart. He would not have said this with such great faith and humility if he had not already welcomed in his heart the one who came into his house. It would have been no great joy for the Lord to enter into his house and not into his heart. For the master of humility, both by word and example, sat down also in the house of a certain proud Pharisee. And though he sat down in his house, there was no place in his heart. For in his heart the Son of Man could not lay his head." My brothers and sisters in Christ, God loves humility, and we have to appreciate the church in this respect, because she constantly reminds us that the right approach to God is through the door of humility. Humility is a shared virtue of all the saints. Humility leads to sanctity, and the church tries to instill this virtue in her members. In every Orthodox service, the phrase, "Lord, have mercy," will always be heard. A service doesn't exist without some semblance of humility on the part of the laity. Lastly, the centurion displays the wonderful characteristic of love for neighbor. He loves even his servant. This was not a close family member the centurion besought Christ to heal. This was a simple servant. Servants in those days were easy to replace, beloved.
But the centurion cared even for one of such a low position in society. Saint, the love of neighbor is an essential part of Christian living. St. John Chrysostom says, I don't believe in the salvation of a single person who doesn't believe in the salvation of others. Our neighbor is our salvation. Beloved, we live in a society that values power and social status. And those who obtain these things, more often than not, abuse these positions and authority. Too many people marginalize and oppress others. Too many people ignore the needs of others. And because of this, they greatly disappoint God. But this is not so of the centurion. By not abusing his high position in society, he reveals to us that real power doesn't come in the form of wealth or social status, but in our relationship with God. Real power lies in humility and meekness. My brothers and sisters in Christ, 2,000 years have passed, and we remember this one faithful centurion. His memory is eternal because his actions lead to eternal salvation. The church is telling us this morning, look at this man, study his actions, for he moved the most compassionate God. Let us set out to believe without the need to understand, beloved. Let us set out to acquire a humble mind and lifestyle. Let us set out to love our neighbor in the manner of the centurion. For by doing these things, we will earn salvation, and by ignoring these things, we will miss out on the real joys of life and will never find the real peace, meaning, and identity that we so crave. May the example of the centurion motivate us to become better servants of God, and may our faith always move our Lord into action and miraculous healings. Amen. Κυρία και
Παναγία, Κύριε νύμφη, ανύμφευτε, Μαρία νύμφη, ανάσα, δεσποίνα Παναγία, Κύριε νύμφη, ανύμφευτε, κόρησε μνή βασίλισσα, see.